ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος από τη δική του μαρτυρία, από τα όσα συνέβησαν εκεί, γιατί πολλά ακούστηκαν, πολλά υπόθηκαν, αλλά σίγουρα ο μόνος που μπορεί να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί είναι ο Γιάννης Σημεωνίδης. Γιάννη, καλησπέρα από το Ράδιο Ενημέρωση. Καλησπέρα, Μπάμπη. Πες μου λίγο, τι έγινε εκεί? Ήταν σε ένα σημείο του αγώνα, μαζεύτηκαν εκεί φιλάθλοι μπροστά στα μπούθ τα δημοσιογραφικά, είδαμε να βρίζουν, να φωνάζουν, να γίνει σε αποδέκτης τέλος πάντων μιας άρρωστης κατάστασης εκεί. Οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι δεν προκάλεσες κανέναν, δεν έβρισες κανέναν όπως αυτοί τέλος πάντων θέλανε να περάσουν προς τα έξω ότι εσύ προκάλεσες. Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι δεν έκανες τίποτα εσύ και δημιουργήθηκε όλη αυτή η ένταση στις κερκίδες. Κοίταξε, Μπάμπη μου, ήταν στα μέσα περίπου του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα μας πιέζε για να πετύχει το γκολ το οποίο άξιζε. Εκείνη τη στιγμή φτάσαμε μια ευκαιρία και εγώ με υψηλόφωνα είπα άντε πότε θα βάλουμε γκολ και αυτά. Αυτοί θεωρήσαν αυτή την αποστροφή του λόγου μου σαν πρόκληση, σαν βρισιά σε κάποιον ηλικιωμένο κύριο που καθόταν κάτω από τα μπούθ και έτσι ξεκίνησε η φασαρία. Εκεί προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι παιδιά δεν έβρισα κάποιον, ηρεμήστε. Μεγάλης ηλικίας. Σας παρακαλώ καθίστε κάτω να το παιχνίδι και να δούμε το παιχνίδι από την κερκίδα και αυτοί σαν να ψάχνανε κάποια αφορμή, σαν να γινόταν, σαν να ήταν ας πούμε προσχεδιασμένο αυτό το πράγμα, άρχισαν να μου κάνουν επίθεση φραστική πετώντας μου κάποια μπουκάλια μέσα στο μπούθ και έγινε όλο αυτό το σκηνικό ζούγκλας που ζήσαμε χθες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα 20 χρόνια που είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στα τελευταία 10 χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητή, δεν ποτέ έχω προκαλέσει επεισόδιο στην καριέρα μου και δεν ποτέ έχω και σέβομαι οποιαδήποτε ομάδα έχω να αντιμετωπίσει και ειδικά ιστορικές ομάδες όπως είναι τα Τρίκαλα, όπως είναι ο Πυρικός, όπως είναι το Ξαντράμας, όπως είναι η Καβάλα και χίλιες δύο βαθιακές ομάδες που έχουν γράψει δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτές τις ομάδες τις μικραίνουν με τη συμπεριφορά τους, όπως ο πρόεδρος των Τρικάλων, ο οποίος ορμόμενος από όλο αυτό το γεγονός και από κάποιους φιλάθλους εισαγωγικά που βρισκόταν εκεί πέρα, μπήκε μέσα στα μπούτ και άρχισε να με τραβάει, να με βρίζει, να με λέει βγες έξω και ποιος είσαι εσύ. Και τέτοια πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν σε ένα άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί μια ιστορική ομάδα. Με τα πολλά κλείθηκε η αστυνομία και εν τέλει φύγαμε κανονικά από το γήπεδο. Αυτό που έχω να πω ήταν το πιο σοβαρό γεγονός το οποίο έχεις καταγράψει και εσύ που έγινε μετά το παιχνίδι και ήταν μια δολοφονική επίθεση απέναντι σε φιλάθλους ομάδα μας, το οποίο αυτό είναι το πιο σοβαρό γεγονός το οποίο έγινε και θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επιληφθούν του θέματος αυτού. Από ό,τι αποδείχθηκε εκεί στα Τρίκαλα έχουν άλλες συμπεριφορές και άλλους τρόπους για να κερδίζουν τα παιχνίδια. Μιλάμε για λωστούς, για μαχαίρια, για καταστάσεις οι οποίες, δηλαδή αν σε εκείνο το αυτοκίνητο μέσα δεν ήταν δύο άντρες και ήταν γυναίκες και παιδιά, τι θα γινότανε? Και η αποστολή από πίσω με συνοδεία αστυνομίας. Φαντάζεστε μπορεί να έχει γίνει εκείνη την ώρα, αν ήταν και η αποστολή εκεί πέρα, την ώρα που γίνεται αυτό το περιστατικό. Γιατί ήταν και δύο πεζά άτομα μικρής ηλικίας, τα οποία ερχόντουσαν με τα πόδια προς το μέρος, τα οποία ήταν από το χωριό και ήταν παιδιά της ομάδας. Και τι μπορούσε να γίνει αν πετυχαίναν και τα παιδιά πεζά εκείνη την ώρα αυτοί οι αλήτες έξω από το γήπεδο? Πραγματικά θα είχαμε άλλες καταστάσεις. Ευτυχώς δεν έγινε έτσι. Δώσουμε λίγο και το στίγμα για την ομάδα, για τον Εθνικό Νέο Κεραμιδιού. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή μετά την χθεσινή ισοπαλία η κατάσταση και τι θέλει από εδώ και πέρα να πετύχει ο Εθνικός? Κοίταξε, εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήμασταν άτυχοι. Έπρεπε να κερδίσουμε τις 3 βαθμούς.
Εντάξει, πράγμα το οποίο δεν το καταφέραμε. Αλλά θα σταθεί και που είπε και ο προπονητής μας, ο Βαγγέλης ο Μόρας. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει, να μην χάσει. Πήραμε τον πόντο, προχωράμε. Έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι μπροστά μας. Είναι άλλο αυτό το παιχνίδι. Βήμα-βήμα. Θα φτάσουμε μέχρι τέλους να καταφέρουμε αυτό το όνειρο. Να είναι σίγουρος ο κόσμος της Κατερίνης ότι θα παλέψουν μέχρι το τέλος για να βγει η ομάδα πρωταθλήτρια. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπες και μας έδωσες και τη δική σου μαρτυρία. Να ενημερώσουμε και εμείς για αυτά που έγιναν εκεί, γιατί ο καθένας μπορεί να τα λέει όπως θέλει, αλλά η αλήθεια πάντα είναι μία. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ και εγώ, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.